Οι δικηγόροι λένε ότι ήταν μια καλή απόφαση. Εμένα με αφήνει παγερά αδιάφορη. Μια απόφαση που άφησε ικανοποιημένους τους συνηγόρους πολιτικής αγωγής, όχι όμως και τις οικογένειες των δύο αδικοχαμένων νέων, εξέδωσε αργά το απόγευμα μετά από μια πολύ ωραία ακροαματική διαδικασία το τριμελές πλημμυλιοδικείο Χανίων. Ο οδηγός του Ιωταχή, ένας Γεωργιανός που τον Αύγουστο του 2017 παρέσυρε και σκότωσε τη Στέλλα και το Γιάννη, κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και το δικαστήριο του επέβαλε ποινή 6 ετών και 9 μηνών, ενώ επιπλέον του στέρισε το δικαίωμα να οδηγεί. Εγώ επιμένω και λέω ότι αυτό που θα δικαιώσει τα παιδιά είναι να τα δικαιώσουν τα ίδια τα Χανιά. Γιατί από όλους άκουσα ότι σε αυτό το δρόμο ακόμα αναπτύσσονται απίστευτες ταχύτητες. Η συνολική αυτή ποινή νομίζω ότι είναι ένα μάθημα, ένα χαστούκι σε αυτούς που ελαφρά την καρδία από εδώ και πέρα θα παίρνουν το αμάξι και θα οδηγάν και δεν θα προσέχουν ούτε το άλλο αμάξι, ούτε την άλλη κατεύθυνση, ούτε τους πεζούς δεξιά και αριστερά. Σε μια ακροαματική διαδικασία που άρχισε μετά από 4 ολόκληρα χρόνια από το δυστύχημα που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, οι χαροκαμένες μανάδες ζήτησαν δικαίωση για τον άδικο θάνατο των παιδιών τους. Στις συγκλονιστικές καταθέσεις τους ενώπιον του δικαστηρίου, τόνισαν την ανάγκη έκδοσης μιας απόφασης που να αποτρέψει στο μέλλον ανάλογες εγκληματικές οδηγικές συμπεριφορές. Η μητέρα της 20χρονης Στέλλας περιέγραψε πώς από τη μια στιγμή στην άλλη έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της. Στις 16 Αυγούστου 2017 μίλησε με την κόρη της στο τηλέφωνο. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που άκουσε τη φωνή της. Ήξερα ότι την άλλη μέρα το πρωί ο Γιάννης θα έφευγε με το καράβι για Αθήνα, με το πλοίο. Είχαν κανονίσει ταξί για να τον πάει στη Σούδα. Επειδή είχε το σκύλο μαζί του και ήξερε ότι δεν θα μπορεί να πάει να πάρει κάτι να φάει, θα πήγαιναν στο μίνι μάρκετ. Την άλλη μέρα το πρωί την έπαιρνα τηλέφωνο για να δω ότι όλα πήγαν καλά. Δεν απαντούσε. Μετά από περίπου μια ώρα είδα το κινητό της να με καλεί και να μου μιλά μια αντρική φωνή. Κατέρευσα. Ύστερα ήρθαμε στα Χανιά, στο νεκροτομείο. Είναι σαν να βγει το οποιοδήποτε να πάει να πάρει ένα σάντουιτς και ξαφνικά να μην υπάρχει. Αυτό λοιπόν, τέτοια ιδιάζουσα σημασίας και βαρύτητας αδικήματα δεν πρέπει να περνάνε στα ψηλά. Το τραγικό δυστύχημα συνέβη νωρίς το πρωί της 17ης Αυγούστου 2017. Οι δύο φίλοι περπατούσαν στην άκρη του δρόμου, έχοντας μαζί τους και το σκυλί του 19χρονου Γιάννη, όταν χτυπήθηκαν και παρασύρθηκαν από διερχόμενο Γιωταχή. Η αγωνία μας ήταν αν πρόλαβαν να πούν μαμά. Μας είπαν ότι ήταν ακαριαίος ο θάνατος. Όλοι μας είπαν ότι ο κατηγορούμενος έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα. Η ζωή μας καταστράφηκε, μας ακροτηρίασε. Η τελευταία αναβολή ήταν επειδή εγώ έκανα χημειοθεραπείες. Ήθελα να πεθάνω. Προσπάθησα για χάρη του άλλου μου παιδιού. Η μητέρα του 19χρονου Γιάννη στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος είχε ξενυχτήσει, είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα σε ένα σημείο όπου το όριο είναι στα 40 χιλιόμετρα. Αυτό δεν είναι αμέλεια, είναι εγκληματική οδηγική συμπεριφορά. Αν δεν υπάρχει μια αυστηρή ποινή, καταλαβαίνουν και οι άλλοι πως ό,τι και αν συμβεί θα είναι έξω. Η μητέρα του τον έχει, τον αγκαλιάζει, τον φυλάει. Έναν άνθρωπο που σκότωσε τα παιδιά μας. Αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν πως ο οδηγός του Γιωταχή χτύπησε τους δύο νέους. Ο 19χρονος εξφενδονίστηκε στα 70 μέτρα μακριά μαζί με το σκυλί και η 20χρονη έμεινε για τουλάχιστον 100 μέτρα πάνω στο παρμπρίζ μέχρι που το Γιωταχή χτύπησε μια σταθμευμένη μοτοσυκλέτα και ακινητοποιήθηκε. Σταμάτησα και είδα το Γιάννη και το σκυλί που ξεψύχησε στα χέρια μου. Έψαχνα το κορίτσι. Είδα το πορτοφόλι και το κινητό της. Παρακάτω που ήταν το αυτοκίνητο τη βρήκα. Ο οδηγός βγήκε σαστισμένος και ταραγμένος από το αυτοκίνητο. Έκλαιγε και χτυπιόταν. Το τραγικό δυστύχημα που στήχησε τη ζωή της 20χρονης Στέλλας και του 19χρονου Γιάννη έγινε αφορμή για την εκπώνηση μελέτης οδηγικής ασφάλειας για την περιοχή και για παρεμβάσεις που βελτιώνουν σημαντικά το επίπεδο ασφάλειας στο δρόμο Καρμανιόλα. Να πάψουν να κλαίνε όταν χάνονται παιδιά και μετά να τα ξεχνάνε. Ήρθε επιτέλους η στιγμή να προχωρήσει αυτό το έργο και να ονομαστεί, και το λέω πλέον δημόσια, αυτός ο κυκλικός κόμβος, ο κόμβος της Στέλλας και του Γιάννη. Είναι υποχρεωμένοι πια να προχωρήσουν σε αυτό το έργο. Έχουν καταντήσει γελοί όλη η πολιτική της Κρήτης. Στο ύψος του Πολυτεχνείου Κρήτης τοποθετήθηκαν φωτεινοί σηματοδότες και κατασκευάστηκε πεζοδρόμιο, ενώ το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει εγκρίνει πίστοση για την κατασκευή κυκλικών κόμβων που θα επιτρέψουν την ανάσχεση της ταχύτητας των οχημάτων.